Η ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι μια χρόνια αυτοάνωση διαταραχή, αγνώστου αιτιολογία, η οποία προσβάλλει ω επιτοπλίστων τη αρθρώση και άλλου ιστού του σώματο, προκαλώντα είδημα, πόνο, δυσκαμψία και παραμορφώσει. Επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπου παγκοσμίω και μπορεί να εμφανιστεί σε άτομα οποιασδήποτε ηλικία αλλά κυρίω σε άτομα άνω των 50 ετών και συχνότερα στι γυναίκε, σε αναλογία 3 προ 1, σε σχέση με του άντρε. Τα συμπτώματα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο, αλλά συνήθως περιλαμβάνουν πόνο στις αρθρώσεις, πρίξιμο και δυσκαμψία, ιδίως στα χέρια, τα πόδια και τους καρπούς, καθιστώντας δύσκολο για τους ασθενείς να εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν κόποση, πυρετό, απώλεια όρεξης και μυϊκούς πόνους. Καθώς η ρευματοειδής αρθρίτιδα εξελίσσεται, μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση των αρθρώσεων, διάβρωση των οστών, ακόμη και αναπηρία. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι σημαντικές για να βοηθήσουν στη διαχείριση των συμπτωμάτων και την πρόληψη αυτών των επιπλοκών. Η διάγνωση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας περιλαμβάνει λήψη του ιστορικού του ασθενού, φυσική εξέταση και αιματολογικές εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια τη φυσική εξέταση, ο γιατρό θα ελέγξει την ευαισθησία των αρθρώσεων, το πρίξιμο και το εύρο τη κίνηση. Μπορεί επίση να αναζητήσει άλλα σημάδια φλεγμονή, όπω ερυθρότητα ή θερμότητα στι προσβεβλημένε περιοχέ. Οι εξετάσει αίματο χρησιμοποιούνται συχνά για τον έλεγχο συγκεκριμένων αντισωμάτων και δικτών που μπορούν να βοηθήσουν στην επιβεβαίωση τη διάγνωση τη ρευματοειδού αρθρίτιδα. Αυτέ οι εξετάσει μπορεί να περιλαμβάνουν την εξέταση του ρευματοειδούς παράγοντα και την εξέταση αντικυκλικού κυτρολυνοποιημένου πεπτιδίου. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθούν απεικονιστικέ εξετάσει όπω ακτινογραφία, υπέρηχο ή μαγνητική τομογραφία για να βοηθήσουν στην αξιολόγηση τη έκταση τη βλάβη των αρθρώσεων και στην παρακολούθηση τη εξέλιξη τη νόσου. Παρόλο που επί του παρόντο δεν υπάρχει θεραπεία για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, υπάρχουν διάφορε διαθέσιμε θεραπευτικέ επιλογέ για τη διαχείριση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση τη ποιότητα ζωή των ασθενών. Η θεραπεία τη ρευματοειδούς αρθρίτιδα περιλαμβάνει συνήθω έναν συνδυασμό φαρμακευτική αγωγή, φυσικοθεραπεία και σε ορισμένε περιπτώσει χειρουργική επέμβαση. Στόχο τη θεραπεία είναι η μείωση τη φλεγμονή τη αρθρώση και η πρόληψη περαιτέρω βλάβη στι προσβεβλημένε περιοχέ η φαρμακευτική αγωγή που συνήθως ακολουθείται, ανάλογα πάντα με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες φαρμάκων. Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, που ανακουφίζουν από τον πόνο και μειώνουν τη φλεγμονή, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερικές διαταραχές, όπως κάψιμο, ερεθισμό του στομάχου, έλκη, νεφρικές βλάβες και καρδιακά προβλήματα και δεν προλαμβάνουν την καταστροφή των αρθρώσεων ούτε αλλάζουν την πορεία της νόσου. Τα κορτικοστεροειδή φάρμακα, που μειώνουν τον πόνο και έχουν αντιφλεγμονώδη και ανοσορυθμιστική δράση. Χορηγούνται από το στόμα, ενδοφλεβίω, ενδομυϊκά ή με ενδοαρθρική ενχυση. Παρενέργειες από τη χρήση αυτών των φαρμάκων είναι η αύξηση βάρου, η αύξηση τη αρτηριακή πίεση, η επιτάχυνση τη αρτηριακης πιεση η επιταχυνση τη οστεοπορωση και ο κίνδυνο εμφάνιση καταράκτη. Τα αντιρευματικά φάρμακα, τροποποιητικά τη νόσου. Πρόκειται για δύο τύπου φαρμάκων, τα συμβατικά και τι βιολογικέ θεραπείες. Επιβραδύνουν την εξέλιξη τη ρευματοειδούς αρθρίτιδας και προστατεύουν τι αρθρώσει και άλλου ιστού από μόνιμε βλάβε. Οι ασθενεί που λαμβάνουν αγωγή με αντιρευματικά φάρμακα, χρειάζονται τακτική ιατρική παρακολούθηση, που περιλαμβάνει αιματολογικέ και ουρολογικέ εξετάσει για τον αποκλεισμό κινδύνων, από τυχόν παρενέργειε των φαρμάκων, Στι περισσότερε περιπτώσει χρειάζεται φυσικοθεραπεία για την ανακούφιση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση τη κίνηση των αρθρώσεων, ενώ σε άλλε πιο προχωρημένε, απαραίτητη είναι η εργοθεραπεία. Αν κρυθεί απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση, μπορεί να περιλαμβάνει αντικατάσταση ή σύνδεξη άρθρωση, αρθροπλαστική, αποκατάσταση τένοντα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η χειρουργική επέμβαση δεν είναι πάντα η πρώτη επιλογή για τη θεραπεία τη ρευματοειδού αρθρίτιδα. Ο γιατρό σα, πιθανότατα, θα συστήσει πρώτα μη χειρουργικέ παρεμβάσει πριν εξετάσει τη χειρουργική επέμβαση ω επιλογή. Ωστόσο, εάν άλλε θεραπείε δεν έχουν αποδώσει στην αντιμετώπιση των συμπτώματων σα και στη βελτίωση της ποιότητα ζωή σα, η χειρουργική επέμβαση μπορεί να είναι μια βιώσιμη λύση. Εάν εμφανίζετε συμπτώματα ρευματοειδούς αρθρίτιδας, είναι σημαντικό να μιλήσετε με τον γιατρό σας το συντομότερο δυνατό, ώστε να ξεκινήσει η διαγνωστική διαδικασία και να αναπτυχθεί ένα κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο. Αν σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Εγγραφείτε στο κανάλι μας και βοηθήστε μας με αυτόν τον τρόπο, στην προσπάθειά μας, να σας παρέχουμε τακτικά, χρήσιμα και ενδιαφέροντα βίντεο ιατρικού ενδιαφέροντος.